Ακαδημαϊκής έρευνας έγινε η ελληνική περίπτωση. Φοιτητές Αμερικανικών κολεγίων κατέφθασαν στη χώρα μας και τις επόμενες 50 ημέρες θα μελετούν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην καθημερινότητα ημών των πολιτών. Ξεκίνησαν λοιπόν από πλατείες, καφετέρειες και καταστήματα, δείχνοντας πολλές φορές ευνηδιασμένοι από όσα διαπιστώνουν. Και όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα που έχουν σχηματίσει για την Ελλάδα από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας τους. Του συνάντησε η Λίλια Τσουρλή. Have you been noticing that you've been shopping more or less since the economic crisis in Greece? More for food, less for restaurants and... Είναι από τα πράγματα που ρωτάνε οι τουρίστες όταν έρχονται στην Ελλάδα. Εν μέσω οικονομικής κρίσης θα βρούμε φαγητό, θα είναι εχθρικό το κλίμα. Και πώς να μην είναι όταν τα ξένα έντυπα μιλούν για χάος, καταστροφές και μια χώρα που είναι σε πραγματικό πόλεμο. A lot of people warned me before coming that Greece is in a dangerous place and that there were going to be riots and stuff, but I haven't seen anything and I feel so safe here and the people are always so welcoming. Seem to be just going along with life. Everybody's so friend-oriented. In America, we always have to have something to do. When, whether it be our phones, games, we never just talk to people. And to see friends come and to do work with each other and to come and actually enjoy each other's company. Αυτές οι κοπέλες είναι δύο από τους περίπου 150 Αμερικανούς φοιτητές που ήρθαν να κάνουν στην Ελλάδα την τελευταία τους εργασία για το πτυχίο. Θέμα, η ζωή των ανθρώπων σε μια χώρα που βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις. Με ένα μολύβι και με ένα χαρτί καταγράφουν κάθε στιγμή της καθημερινότητάς μας. Ειδού τα συμπεράσματά τους. It seems like their spirits are still high, even in the midst of this economic crisis. It seems that restaurant owners are still very hospitable. They still give us free desserts, even though it cost them something. Whereas in the United States, if something like this happened, I think businesses would really, like, they would, you know, they'd get you in the restaurant, they'd get you out of the restaurant really quick. Whereas here in Greece, they're counting on long-term business. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτά τα παιδιά παρατηρούν κάθε λεπτό της καθημερινότητάς μας. Τα αποτελέσματα της εργασίας τους θα μπουν στο πτυχίο τους. Και αυτό γιατί όλα τα πανεπιστήμια πλέον του κόσμου ενδιαφέρονται για την ελληνική οικονομία και τις αντιδράσεις των Ελλήνων. Τους συναντήσαμε σε καφετέρειες, πλατείες και μανάβικα, μιλώντας μας για το ελληνικό ήθος και την ελληνική αξιοπρέπεια την ώρα που βαλόμαστε από παντού. I was expecting more of a defeated look, people not shopping for fun or entertainment or no social atmosphere, but instead it's the exact opposite. People are looking out for each other, there's not violence at all, we haven't seen any riots whatsoever, and it just seems that everybody here is very close-knit. Οι εργασίες αυτών των φοιτητών που για 50 μέρες θα φιλοξενούνται από κολέγιο της Αγίας Παρασκευής είναι ίσως η καλύτερη απάντηση προς τους επικριτές μας. Η απάντηση ότι οι Έλληνες ποτέ δεν το βάζουν κάτω και ακόμη και τα δύσκολα τους κάνουν πιο και πιο υπερήφανους για την καταγωγή τους. Έχουμε και τα καλά μας.